Μια εβδομάδα μετά το ξεκαθάρισμα θα φανεί αν έχει κοπάσει βεβαίως το σωκωματικό κακό. Οι συναγερμικοί κατεβαίνουν ξανά στις κάλπες το ερχόμενο Σάββατο 6 Μαΐου. Αυτή τη φορά για ανάδειξη των υπόλοιπων μελών της Ανώτατης Ηγεσίας και του Πολιτικού Γραφείου. Θυμίζουμε ότι τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου διεκδικούν οι Μιχάλης Σοφοκλέους, Ευθύμιος Δίπλερος, Σωτήρης Σαμψών, ενώ τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων η Σάβη Ορφανίδου, Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Καρούλας, Ξένια Κωνσταντίνου, Μάριος Πελεκάνος, Ονησίφορος Ιορδάνου και Μιχάλης Μιχαήλ. Θα επιλεγεί και το 25 μελές Πολιτικό Γραφείο. Εμείς σήμερα φιλοξενούμε τον Μιχάλη Σοφοκλέους, ο οποίος χθες είχε και την επαρχιακή συγκέντρωσή του στη Λευκοσία. Κύριε Σοφοκλέους, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Οφείλω να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε καλέσει και τους τρεις μαζί τους υποψήφιους αναπληρώτες προέδρους για debate. Εσείς αποδεχτήκατε με τα χαράς, το σκεφτόταν ο κύριος Σαμψών, δεν το απέρριψε ο κύριος Ευθύμιος Δίπλερος. Ο κύριος Δίπλερος, να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να το φιλοξενήσουμε την περασμένη Τρίτη, ωστόσο λόγω του χαμού του πατέρα του που έχουμε ευχηθεί συλληπιτήρια, δεν κατέστη αυτό εφικτό. Θα έχουμε αύριο και τον κύριο Σαμψών. Κύριε Σοφοκλέους. Καταρχήν να πω και από εδώ, νιώθω την ανάγκη συλληπιτήρια στον Ευθύμιο. Έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά και τον έχω ενημερώσει για την απόφασή μου να μην έχω καμία προεκλογική δραστηριότητα αύριο, ημέρα της κηδείας του πατέρα του. Σε ό,τι αφορά το θέμα της δημόσιας συζήτησης, διότι δεν πρόκειται απαραίτητα για αντιπαράθεση, θα μπορούσε να είναι μια παράλληλη παράθεση των θέσεων και των απόψεων μας για τον συναγερμό, εγώ θεωρώ τόσο τις εσωκομματικές εκλογές, όσο και τον δημόσιο διάλογο, οξυγόνο και καθαρτήριο για τον συναγερμό. Και αν θέλετε, αυτά είναι που έλειψαν τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια και το ότι αυτά δεν γινόντουσαν προκάλεσαν μεγάλο ρήγμα στη σχέση μεταξύ της βάσης του κόμματος και της ηγεσίας. Για μένα αυτό είναι που λείπει από τον δημοκρατικό συναγερμό καταρχήν. Η σχέση, η ζήμωση, η συζήτηση, όχι η κοινωνική συνέβρεση. Δεν έχει κάποιο συναγερμικό που δεν βρίσκεται με τους βουλευτές, τους υπουργούς, τους αξιωματούχους μας, που δεν τους σφίγγει το χέρι. Το πρόβλημά μας είναι η ζήμωση, ο διάλογος ο πραγματικός, να μην νιώθει κανένας συναγερμικός ότι η άποψη του δεν λαμβάνεται υπόψη, ότι η προσφορά του παραγνωρίζεται. Ναι. Τώρα, κύριε Σοφοκλέους, δεν ξέρω, αυτό το ρήγμα λέτε να έκλεισε με το Παγκύπριο Συνέδριο, όπου μίλησα ο πρώην, ο τέος, η νυν, και ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο Χάρης Γεωργιάδης. Υπλέχθησαν πολλά. Και όλοι μας έξω και από όλοι. Αυτό. Ναι, λέω αυτούς που ακούσαμε εμείς, γιατί μετά δεν είχαμε την ευκαιρία. Όχι, πρώτα να μου πείτε, κύριε Σοφοκλέους, από όλα όσα ακούστηκαν, επουλώνονται πληγές, αφήνονται να αιωρούνται πράγματα, πικρίες, δεν τελειώσατε με τα προβλήματα στο Δημοκρατικό Συναγερμό? Στο Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχουν δύο ζητήματα. Ναι. Το τι έγινε και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ναι. Εξαρτάται πώς βλέπουμε το θέμα ο καθένας, του τι έγινε και του τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να στείνονται λαϊκά δικαστήρια για το τι έγινε και να σφαζόμαστε κάθε μέρα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, σίγουρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ναι. Κάποιοι ανέμεναν ότι στο συνέδριο του Σαββάτου θα είχαμε μια, σε εισαγωγικά βέβαια, αιματοχυσία στο Δημοκρατικό Συναγερμό και εγώ χαιρετίζω το ότι αυτή αποφεύθηκε και έγινε ένας πολύ γνήσιος δημοκρατικός διάλογος. Ναι. Θεωρείται σε αντιδιαστολή διακόπτου αυτή τη αιματοχυσία που βεβαίως είναι με εισαγωγικά. Αντί τη υποκρισία που εγώ αυτήν είδα, αν θέλετε. Ποιο είναι προτιμότερο? Διαφωνώ μαζί σας. Ναι. Δεν είδαμε υποκρισία. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ή να επανεκκινήσουμε την παράταξη από λευκή σελίδα. Αλλά πρέπει να επανεκκινήσουμε από μια μεγάλη συμφωνία, η οποία να έχει και προεκτάσεις και καταστατικές και ούτω καθεξής. Αλλά είναι η θέληση καταρχήν που μετράει. Δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι τίποτα δεν έγινε στις προεδρικές εκλογές, ούτε ότι αυτό που έγινε στις προεδρικές εκλογές ήταν κάτι περιστασιακό, δηλαδή έγινε μία στιγμή, είχαμε μία διάσπαση. Αυτό που έγινε καταρχήν ήταν αποτέλεσμα σειράς λαθών που έγιναν για αρκετά χρόνια προηγουμένως και έστρωσαν το έδαφος για την διάσπαση. Αλλά το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συμφωνία όλοι συναγερμικοί, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε ξανά εκλογές και αντί να κοιτάζουμε μπροστά για το πώς θα μεγαλώνει η παράταξη και η πρόταση της στην κυπριακή κοινωνία, να κοιτάζουμε πίσω για να διαπιστώνουμε ποιος κρατάει μαχαίρι. Αυτό έγινε
στις προεδρικές εκλογές τις τελευταίες και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και αν θέλετε, okay, έχει πολύ. Κρατούσαμε μαχαίρι, κρατούσατε κάποιο από αυτού. Όχι, εξηγήστε μα το. Ήταν έτσι πολύ συμβολικό να το πιάσουμε. Εννοώ ότι δεν δώσαμε προεκλογική μάχη, την κορυφαία προεκλογική μάχη για την πατρίδα μας ενωμένη για να προωθήσουμε τα όσα εμείς πρεσβεύουμε. Επικράτησαν, αν θέλετε, άλλες προσωπικές απόψεις, προσωπικά συμφέροντα. Σε αυτή τη διαδικασία στρώθηκε το χαλί για να υπάρχει διάσπαση στον συναγερμό, ότι πολλές φορές αφήσαμε να δοθεί εντύπωση ότι, για παράδειγμα, αφέθηκε για χρόνια να αιωρείται το θέμα των δύο κρατών. Ναι. Αφέθηκε για χρόνια να αιωρείται το κατά πόσον ο συναγερμός είναι κόμμα αρχών και αξιών είναι ένας οργανισμός εξυπηρέτησης συμφερόντων οικονομικών, πελατειακών και ούτω καθεξής. Ναι. Αφέθηκε για χρόνια η βάση να νιώθει ότι πνίγεται και δεν ακούγεται, ναι, από την ηγεσία της παράταξης. Αυτά τα τρία βασικά προβλήματα, αν με ρωτάτε, είναι αυτά που έστρωσαν το χαλί για να υπάρχει, ναι, και η διάσπαση των εκλογών. Εδώ, γιατί είπαμε ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε. Τώρα σας λέω ένα περίπου και τι είπα. Ναι. Στο συνέδριο. Μάλιστα. Απλά λέω, επειδή και εγώ μίλησα και για υποκρισία, ακούστηκε όλα αυτά που λέτε. Κάποιος ευθασός να βγει, να πάρει το λόγο και να αναφερθεί και στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη. Πολλές απόψεις ακούστηκαν και συγκεκριμένες απόψεις, ναι, ακούστηκαν. Αλλά δεν επαναλαμβάνω κάποιοι. Όχι για το ρόλο που διαδραμάτισε στην επιλογή Χριστοδούλη κλπ. Για τα γεωκράτη, για το Α, το Β. Τα πάντα ακούστηκαν, μάλιστα, κυρία Σάβα. Έτσι συζητάμε ελεύθερα στον Δημοκρατικό, μάλιστα, Συναγερμό. Και είναι η συζήτηση που έλειψε για δεκαετίες. Και επανήλθε, αν θέλετε, με αρχή το πολιτικό ιδεολογικό συνέδριο του Ιουνίου πέρσι. Και προχθές στο συνέδριο το περασμένο Σαββάτο είχαμε ξανά μια ελεύθερη συζήτηση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη για τον Δημοκρατικό Συναγερμό από την ελεύθερη συζήτηση. Να δούμε τι κάναμε καλά, γιατί κάναμε πάρα πολλά καλά σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση δεκαετής του Δημοκρατικού Συναγερμού έφερε την οικονομική ανάκαμψη, έφερε πολλές μεταρρυθμίσεις, έφερε πάρα πολλά αμέτρητα έργα σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Δεν μπορεί να τα παραμερίζουμε αυτά, ναι, διότι έγιναν και λάθη. Και ασφαλώς βλέπουμε και τα λάθη που έγιναν για να προχωρήσουμε χωρίς να τα επαναλάβουμε. Δεν είναι δικαστήριο. Κάποιοι δίνουν την αίσθηση ότι έπρεπε να στηθεί ένα δικαστήριο, ναι, και έγιναν εγκλήματα. Στην δημοκρατία υπάρχουν οι εκλογές. Ναι. Κάποιες εκλογές κερδίζονται, κάποιες χάνονται. Όταν χάνεις τις εκλογές, βλέπεις τι δεν έκανες σωστά, προκειμένου να το διορθώσεις, να ξαναβγεις στην κοινωνία δυνατός. Και αυτή τη στιγμή, διότι επικεντρώνονται πολλοί, αν θέλετε, στο μέρος του τι έγινε, πρέπει να βλέπουμε και το τι πρέπει να γίνει. Έχουμε μια νέα άξια πρόεδρο στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχουμε μια νέα ευκαιρία να μας ακούσει ξανά η κοινωνία και εμείς το νιώθουμε. Νιώθουμε ότι ο κόσμος έκανε ένα βήμα πίσω και θέλει να δει, ναι, πώς θα βγει μπροστά του ξανά, πώς θα βγει στην κοινωνία ξανά ο Δημοκρατικός Συναγερμός για να τον πει. Το έλυσε διαπαντός αυτό το ζήτημα, τι θα γίνει μετά, θα είναι στην κυβέρνηση ή όχι κλπ. Η κυρία Δημητρίου, αυτή η συζήτηση, αυτό το κυρία, ναι, Σάβα, κατάτρωε, αν θέλετε, και επιχειρούσε να αλλοτριώσει τον χαρακτήρα, τη φυσιογνωμία και την ιστορία αυτής της, ναι, παράταξης. Ακόμα και τη λογική της προεκλογικής τώρα που τρέχουν για τις υπόλοιπες θέσεις. Όχι, δεν είναι μόνο η όχι, αυτά ακούγονταν κιόλας. Ναι. Εντάξει, εμένα ξέρετε την θέση μου και ήταν πάντοτε κάθετη. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η παράταξη τέτοια. Δεν είναι κόμμα ρυθμιστής όπως είναι άλλα κόμματα στην Κύπρο. Το ΔΥΚΟ, η ΔΥΠΑ, οι οποίοι ήδη αυτοκαθορίζονται ως κόμματα ρυθμιστές. Ναι. Από ρυθμιστής γεννιόνται, μπορεί και ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι κόμμα, ναι, εξουσίας που, ναι, θέλει να εφαρμοστεί η πρότασή του, γιατί πιστεύει ότι αυτή είναι το σωστό για την χώρα, το σωστό για την κοινωνία, το σωστό για να έχουμε πρόοδο και εξέλιξη στην Κύπρο. Η σπουδή ορισμένων να προσπαθούν για 2-3 υπουργεία να γίνει ο συναγερμός μέρος της κυβέρνησης, αλλοτρίωνε όλη την φυσιογνωμία αυτής της παράταξης. Εγώ και στο συνέδριο και σήμερα και δημοσίως και παντού δίνω τα εύσημα για την ηγετικότητα που έδειξε η κυρία Νίτα Δημητρίου και έκλεισε αυτό το θέμα που θα κατέτρωε, μάλιστα, αν θέλετε, τον όλο χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του συναγερμού. Κύριε Σοφοκλέως, επειδή σας έχουμε γνωρίσει περισσότερο και στις πολιτικές αναλύσεις, διεκδικείτε τη θέση του αναπληρωτή. Βεβαίως. Μας είπατε. Μ' αρέσει βεβαίως, και παντότε η κουβέντα μαζί σας. Είναι ένας μεγάλος, σοβαρός, αυθεντικός συναγερμός, αλλά δεν μπορώ παρά να σας ρωτήσω και να μου πείτε και την άποψή σας σε όλα αυτά που βλέπουμε με τα τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα για τις αγοραπολισίες, τα κατεχόμενα. Βεβαίως. Όχι αυτή καθεαυτή αγοραπολισία, στην Αμχωστό δεν ξέρω αν έγινε, αλλά στην Περίκληστη έχει προκύψει σε άλλες περιουσίες.
ρίσκου. Κακός, δεν ξέρω αν οποιοδήποτε ψέγει άνθρωπο που έχει περιουσία στα κατεχόμενα και έχει ανάγκη από χρήματα, τι κάνει με την περιουσία του. Αλλά η μεγάλη εικόνα ποια είναι για το 2025 που κάποιοι λένε ότι ανοίγουν για κρατήσεις ξενοδοχεία. Υπάρχει μια μηχανία από την πλευρά μας σε όλα όσα εκτιλήσονται. Υπάρχει, έχετε δίκιο, ότι κανένας δεν μπορεί να ψέξει πολίτη, ο οποίος μπορεί να έχει οικονομικά προβλήματα από εδώ, έχει μια περιουσία για 50 χρόνια συν σχεδόν από εκεί και νιώθει να ασφιχτιά και νιώθει το χειρότερο ότι δεν υπάρχει ελπίδα για το Κυπριακό. Όλα αυτά δεν θα υπήρχαν στο βαθμό που υπάρχουν σήμερα αν υπήρχε η ελπίδα για το Κυπριακό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Εγώ πιστεύω και ξέρω ότι η διεθνής κοινότητα νιώθει ξανά ότι το Κυπριακό πρέπει, υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι διεθνείς, άστε μας εμάς, έχουμε εμείς δικούς μας λόγους. Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι διεθνείς που χρειάζεται να λυθεί. Τα έχουμε αναλύσει από εδώ και, και πρόσφατα σε άλλες συζητήσεις που ήταν επικεντρωμένες σε αυτό το θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι γίνεται μία διερεύνηση. Δείτε την επίσκεψη του κυρίου Χριστοδουλίδη τώρα στη Γαλλία και στο Λονδίνο μετά, αντιλαμβάνομαι, και προηγουμένως στις Βρυξέλλες. Γίνεται μία διερεύνηση παντού αν θα αναληφθεί μία πρωτοβουλία μετά από τις τουρκικές προεδρικές εκλογές. Σε 10 μέρες είναι, δεν είναι μακριά. Ναι. Και περιμένουν όλοι ένα διεθνές ενδιαφέρον το φθινόπωρο. Για μας το πιο κρίσιμο από όλα, διότι έχετε δίκιο, είναι τεράστιο θέμα το θέμα των Βαρουσίων. Ναι. Τεράστιο. Αλλά είχε αποφασιστεί μια πέπτη διακρατική, αν θυμάστε, επί Νίκου Αναστασιάδη. Αυτό τι έγινε, το αφήσαμε. Αυτό ήταν υπό την διαχείριση του νυν Προέδρου, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, όσο ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Ναι. Και ίσως θα πρέπει να απευθυνθείτε εκεί για να πάρετε και τις σωστές απαντήσεις. Όμως το ζήτημα, ό,τι και να λέμε, έγιναν λάθη στο θέμα της αμοχώς του, υποβαθμίστηκε το θέμα της αμοχώς του, με θυμάστε εμένα από αυτό εδώ το στούντιο, να το λέω από την πρώτη στιγμή. Τώρα είμαστε εδώ. Και εδώ που είμαστε δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να πείσουμε και να πιέσουμε για την ανάγκη να αναλυφθεί μια νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ίσως να είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Ναι. Ίσως. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ. Αυτό το ζήτημα της, εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για τελευταία ευκαιρία. Και εδώ είναι και ο ρόλος, επιτρέψτε μου, του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Είναι ένας από τους λόγους που ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορούσε να είναι μέρος μιας κυβέρνησης για 2 ή 3 υπουργεία. Για να μπορεί να τραβάει το σκηνή εκεί που υπάρχει ακινησία, εκεί που υπάρχει απροθυμία, εκεί που μπορεί να παρουσιαστεί έλλειψη βούλησης. Γιατί χωρίς την ξεροκέφαλη επιμονή στην προσπάθεια για τη λύση του Κυπριακού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει λόγο ύπαρξη στην Κυπριακή κοινωνία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σοφοκλέος, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην διεκδίκηση της θέσης του αναπληρωτή Προέδρου και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αν μπορώ να πω δύο πολύ σύντομα πράγματα. Είναι ότι οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον του Συναγερμού. Μετά από 20 χρόνια η Βάση καλείται να αποφασίσει την ηγεσία της. Mm-hmm. Κανένα διευθυντήριο, καμία συμφωνία πίσω από κλειστές πόρτες. Και γι' αυτό να καλέσω τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να συμμετάσχουν στην διαδικασία. Και το δεύτερο είναι να ξέρουν ότι μέσα από την δική τους επιλογή θα καθορίσουν τον χαρακτήρα και την πορεία αυτής της παράταξης για το μέλλον. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα...